Έλα, η μαμά έχει γενέθλια τη Δευτέρα και μου είχε ζητήσει να της φτιάξω μπανόφι, αλλά εγώ γνώρισα μια κοπέλα από το πανεπιστήμιο και μου είπε ότι μπορεί να μου φτιάξει εκείνη τούρτα, κανονική, δηλαδή να μην είναι μπανόφι όπως θέλω εγώ, ας πούμε, και να μην την πληρώσω, θα μου την κάνει δωρεάν. Θα σου στείλω μερικές να μου πεις ποια σ' αρέσει για να της πω να μου τη φτιάξει. Αλλά εντάξει, μαμά, όποια και να διαλέξω, δεν πιστεύω ότι θα έχει θέμα. Αγάπη μου, και εσύ από μένα τι θες να κάνω? Θέλω να σου στείλω λεφτά, αγάπη μου. Όχι καλέ, αφού η κοπέλα θα μου την κάνει δωρεάν την τούρτα. Απλά ήθελα να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το ποια να διαλέξω. Βέβαια, αυτά είναι κάτι σχέδια που είχε κάνει παλιότερα, οπότε μου είπε ότι μπορώ να τη ζητήσω εγώ κάτι να μου φτιάξει. Είσαι μόνη σου? Ναι, στο Messenger μου τα έστειλε. Νίκη είναι ό,τι πιο άσχημες κτούτες έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Καλιά να φτιάξει μπανόφι. Όχι ρε, είναι χειροποίητες. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, το ότι τις έχει φτιάξει κοπέλα. Μου είπε ότι θα μου στείλει πιο μετά και μία άλλη που την έφτιαξε πρόσφατα. Νίκη, λοιπόν, φτιάξε ένα μπανόφι από σένα θα το εκτιμήσει πιο πολύ. Γιατί γι' αυτό χειροποίητο είναι και θα το έχει φτιάξει εσύ από το να φτιάξει μια άλλη κοπέλα. Μα να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια σχέδια. Μπορώ απλά να φτιάξω ένα σκέτο μπανόφι, ενώ αυτή η κοπέλα μπορεί να κάνει σχέδια. Και ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι αυτή η τούρτα με το Stitch δεν ήταν κακή. Μα πες μου τη γνώμη σου, γιατί δεν θέλω να πάρω κάτι που τελικά δεν θα αρέσει τη μαμά. Εμένα μου αρέσει αυτή με το Stitch, αλλά θέλω να πεις τη γνώμη σου. Α, μόλις μου στείλει και αυτή την τούρτα, την είχε φτιάξει μια φορά για ένα κοριτσάκι, σκέφτομαι ότι αυτή είναι ωραία για τη μαμά, γιατί μοιάζει αρκετά με τη μαμά.